Μέρη χαρά με τους ακροατές του Σπορ FM. Να σας ζήσει το νεογέννητο. Ευχαριστώ, χαρά με, και ευχαριστώ για τον κόσμο που μας έστειλε τις ευχές του. Εντάξει. Μεγάλη χαρά, πιο μεγάλη. Βεβαίως, βεβαίως. Δεν συγκρίνεται με τίποτα άλλο. Ναι, ναι. Όσοι το έζησαν μπορούν να το νιώσουν. Ευχόμαστε τα καλύτερα. Πάμε στα της Ομόνιας. Πάση θυσία πρέπει να επιστρέψει η ομάδα στα νικηφόρα αποτελέσματα. Τρεις αγωνιστικές χωρίς νίκη είναι πάρα πολλές για μια μεγάλη ομάδα. Οπότε με την Αγία Νάπα είναι μονόδρομος. Ναι, είναι ίσως κάτι περισσότερο από μονόδρομος. Η νίκη στο παιχνίδι της Κυριακής. Ήδη η ομάδα βρίσκεται σε μια βαθμολογική θέση που δεν αρμόζει στο εκτόπισμα της. Και θα πρέπει να αρχίσουμε να κερδίζουμε για να ανέβουμε και σκαλοπάτια στον βαθμολογικό πίνακα. Είναι γεγονός ότι η εμφάνιση απέναντι στην Ανόρθωση ήταν αρκετά βελτιωμένη σε σχέση με προηγούμενες και άφησε ελπίδες για πάρα πολύ καλύτερη συνέχεια. Ουσιαστικά η ομάδα έδειξε αντίδραση, έδειξε ότι έχει πολλά να δώσει, επιβεβαίωσε αυτό που λέγαμε ότι διαθέτει ποιότητα και πολύ μεγαλύτερες ικανότητες από αυτές που είχε δείξει στις πρώτες αγωνιστικές. Όμως στο ποδόσφαιρο αυτό που μετράει είναι η ουσία και η ουσία μας δείχνει χαμηλά στη βαθμολογία με μόλις 5 βαθμούς. Συνεπώς την Κυριακή πρέπει να κερδίσουμε. Αυτή είναι η προτεραιότητα. Θέλουμε ασφαλώς να συνδυάσουμε καλή εμφάνιση και νίκη, όμως προτεραιότητα είναι η νίκη. Αναμένουμε ότι ο αντίπαλος θα θέλει και αυτός να έχει βαθμολογικό κέρδος, διότι δεν έχει πάρει κάποιο βαθμό στις πρώτες αγωνιστικές. Ήδη διαπιστώνουμε μέσα από τις δηλώσεις που γίνονται πως είναι αποφασισμένοι να παλέψουν για βαθμολογικό κέρδος. Πάμε πολύ υποψιασμένοι στο παιχνίδι, έτοιμοι και δεν μπορούμε να σκεφτούμε τίποτα άλλο πέραν του να κερδίσουμε και θέλουμε να συνδυάσουμε και αυτή την νίκη με μια εμφάνιση που θα μας κάνει να νιώσουμε ότι ναι, αυτή η ομάδα έχει ακόμη πάρα πάρα πολλά να δώσει. Ναι. Νιώθουμε ότι μια νίκη θα μας βοηθήσει σημαντικά σε όλους τους τομείς. Είναι αυτό που χρειάζεται η Ομόνια αυτή τη στιγμή. Δεν υπάρχουν περιθώρια για άλλες απώλειες. Είμαστε στο ξεκίνημα, αλλά όταν διαμορφωθεί μια μεγάλη διαφορά σε αυτό το στάδιο, δεν είναι και το πιο απλό να τρέχεις να προλάβεις τη συνέχεια. Και χρειάζεται να γίνει πιο αποτελεσματική η Ομόνια, γιατί μετά την πρώτη αγωνιστική με την Νέα Σαλαμίνα έχει έναν γκολ σε τρεις αγώνες με Εθνικό, Δόξα και Ανόρθωση. Ναι, είναι αλήθεια αυτό. Αν και φτιάξαμε αρκετές ευκαιρίες σε αυτά τα παιχνίδια, ειδικότερα στο παιχνίδι με την Ανόρθωση, πετύχαμε μόλις έναν γκολ. Κοίταξε, Χαραλάμπε, είναι ένα εντελώς διαφορετικό πράγμα να παίζεις υποπίεση διότι προηγήθηκαν αρνητικά αποτελέσματα και νιώθεις πως το οξυγόνο εξαντλείται, νιώθεις ότι δεν υπάρχουν άλλα περιθώρια για απώλειες και είναι εντελώς διαφορετικό να παίζεις υποπίεση ή πρωταθλητισμό. Η πρώτη μορφή πίεση που σου αναφέρει είναι και η πιο δύσκολη να τη διαχειριστείς. Και ουσιαστικά θεωρούμε ότι αυτός είναι ο κυριότερος λόγος που η ομάδα δεν μπόρεσε να τελειώσει περισσότερες φάσεις, κυρίως στο παιχνίδι με την Ανόρθωση. Έλειπε δηλαδή αυτός ο ποδοσφαιρικός αέρας, αυτή η αυτοεπίθεση που απορρέει μέσα από θετικά αποτελέσματα. Είναι γι' αυτό που λέμε πως μία νίκη θα ξεμπλοκάρει την ομάδα σε πάρα πολλά επίπεδα και θα μας επιτρέψει να βγάλουμε ένα πολύ καλύτερο πρόσωπο. Προσπαθήσαμε να διαχειριστούμε αυτή την πίεση τις προηγούμενες μέρες. Ήδη στο παιχνίδι με την Ανόρθωση η ομάδα έδειξε αντίδραση και ήταν το πιο ελπιδοφόρο. Όμως πλέον αυτό που μετράει για μας είναι η ουσία και οι νίκες για να αρχίσουμε να ανεβαίνουμε σκαλοπάτια στη βαθμολογία, να αρχίσουμε να βγάζουμε εικόνα που θα ικανοποιεί τον κόσμο, ώστε σταδιακά να εμπιστευτεί ξανά αυτή την ομάδα. Και πέραν από την πίεση, Ανδρέα, που όντως υπήρχε πριν από τον αγώνα με την Ανόρθωση, με τον Εθνικό για παράδειγμα που η ομάδα προερχόταν από νίκη, είτε και με τη Δέξα προηγουμένως, έγιναν πράγματα μέσα στο γήπεδο τα οποία δεν ήταν σωστά. Οπότε είναι και τα τεχνικά, δηλαδή ο τρόπος που αγωνίζεται η ομάδα και όσον αφορά τον κάθε ποδοσφαιριστή ξεχωριστά που παρατηρήθηκε βελτίωση στο παιχνίδι με την Ανόρθωση, έτσι. Ναι, συμφωνώ, αλλά με γι' αυτό είχα αναφερθεί στο παιχνίδι με την Ανόρθωση όσον αφορά το θέμα της πίεσης με την μορφή που σας έχω εξηγήσει, διότι πάντα υπάρχει πίεση στην Ομόνια, όμως
είναι εντελώς διαφορετικό κομμάτι, η πίεση από τα αρνητικά αποτελέσματα και η αναγκαιότητα για νίκη, πάση θυσία. Όμως συμφωνώ μαζί σου, χαρά να πει ότι και στο παιχνίδι του Εθνικού Άχνασης και στο παιχνίδι με την Δόξα έγιναν και πάρα πολύ σοβαρά ατομικά λάθη, κάτι που αποφύγαμε στο παιχνίδι με την Ανόρθωση, που ταλαιπώρησαν την ομάδα, καθώς και κάποια άλλα στοιχεία σε αυτά τα παιχνίδια που έδειξαν, φανέρωσαν την αναγκαιότητα για αγωνιστική βελτίωση σε συγκεκριμένους τομείς. Ναι. Μέσα από την προπόνηση φάνηκε ότι η ομάδα έκανε βελτίωση στο παιχνίδι με την Ανόρθωση, χωρίς όμως να λέμε πως έχει φτάσει στα επίπεδα που όλοι την θέλουμε και στα επίπεδα που μπορεί αυτή η ομάδα να φτάσει. Όμως από μόνη της αυτή η αντίδραση ήταν ένα θετικό σημάδι. Πλέον πάμε για νίκες, θέλουμε βαθμούς. Αυτό το νιώθουν και οι ποδοσφαιριστές, ασφαλώς. Οι πρώτοι που νιώθουν άβολα με την βαθμολογική θέση της ομάδας είναι οι ίδιοι οι ποδοσφαιριστές, διότι ουσιαστικά η βαθμολογική θέση της ομάδας αντικατοπτρίζει και και το τι δίνουν αυτοί οι ίδιοι ποδοσφαιριστές στο γήπεδο. Νιώθουν ότι δεν τους αντιπροσωπεύει αυτό το πράγμα που βλέπουν και θέλουν να το αλλάξουν. Πλέον στο γήπεδο θα πρέπει να δούμε για πράξεις. Εμείς είχαμε πει και στις δύσκολες στιγμές της ομάδας ότι τους πιστεύουμε στην ομάδα. Και θέλουμε να την δούμε αυτή την ομάδα να μην αδικεί τον εαυτό της και να παίρνει αυτά που της αξίζουν μέσα στο γήπεδο. Ο Λομπιανίτσε έχει ένα πρόβλημα, κάποιες ενοχλήσεις. Υπολογίζεται για τον αυριανό αγώνα ή όχι? Εξελούτσα είχε ένα μεθαυριανό της Κυριακής. Ναι, ουσιαστικά το πρόβλημα του προήλθε κυρίως από κούραση, λόγω του ότι ο ποδοσφαιριστής δεν ξεκουράστηκε ούτε μία μέρα, και αυτό θα πρέπει να το πούμε. Διότι μόλις είχε τελειώσει το περσινό πρωτάθλημα, υποχρεώσει της ομάδας, έφυγε για την εθνική του. Έπαιξε παιχνίδια με την εθνική ομάδα. Στο διάστημα αυτό ήταν και ο γάμος του ποδοσφαιριστή. Ήρθε κατευθείαν στις προπονήσεις της ομάδας, μπήκε από το πρώτο παιχνίδι βασικός, δεν έχασε λεπτό. Οπότε περισσότερο ήταν λόγω κούρασης που προήλθε το πρόβλημα του ποδοσφαιριστή. Ήδη νιώθει πολύ καλύτερα, θα δοκιμάσει σήμερα να προπονηθεί κανονικά και ανάλογα θα δούμε κατά πόσο θα μπορέσουμε να τον έχουμε στο παιχνίδι της Κυριακής ή όχι. Όσον αφορά τους άλλους τρεις, τον Γκουλό, τον Μαρκάσα και τον Χριστόφη, σημειώνουν σημαντική βελτίωση. Ήδη στο ατομικό τους πρόγραμμα προσθέθηκαν και ασκήσεις με μπάλα, επιφυλακτικές ασκήσεις με μπάλα, και δείχνουν ότι θα μπορέσουν μέσα από το επόμενο χρονικό διάστημα να μπουν σε κανονικό πρόγραμμα. Η επιστροφή τους οριοθετείται εκ πρώτης μετά την διακοπή του πρωταθλήματος. Όμως, όπως λέμε εδώ και καιρό, εξαρτάται και από τον κάθε ποδοσφαιριστή, τον οργανισμό του κάθε ποδοσφαιριστή, το πότε ακριβώς θα επιστρέψει. Όμως, είναι σημαντικό. Για τον Απόλλωνα, δηλαδή για τον Τέρπη, Ανδρέα, δεν υπάρχει πιθανότητα να προλάβει κάποιος από αυτούς? Είναι αυτό που σας είπα. Ναι, δεν ξέρουμε να αποκλείσουμε κάτι. Εμείς οριοθετούμε την επιστροφή τους μετά το παιχνίδι με τον Απόλλωνα, όμως εξαρτάται και από τους ίδιους τους ποδοσφαιριστές το πότε θα επιστρέψουν, τον οργανισμό τους δηλαδή. Όμως η φύση του τραυματισμού που έχουν μας κάνει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί, διότι μπορεί να είσαι στο νήμα που λέμε για να επιστρέψουν στην ενεργό δράση, να μπουν όταν δεν είναι ακόμη 100% έτοιμοι και να πάμε πίσω, να πάθουν υποτροπή για να χρειαστεί να περιμένουμε και άλλο χρονικό διάστημα για να επιστρέψουν. Γι' αυτό τους αξιολογούμε πάρα πολύ συχνά και θέλουμε να τους βάλουμε στο γήπεδο να θα είναι έτοιμοι. Σε ευχαριστώ πολύ, Ανδρέα. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά, ευχαριστώ.